Συνάδελφοι, καλησπέρα και από εμάς. Να ξέρετε αυτά που είπε ο Παναγιώτης πριν, ότι οι οικοδόμοι, επειδή τραβάμε μια από τα ίδια πάνω κάτω, τουλάχιστον όσον αφορά τους χώρους δουλειάς, αυτά τα κάτεργα που πραγματικά μας έχουν φάει τη ζωή, με τσακισμένους εργάτες, με θανάτους, έχουμε χάσει τόσες ανθρώπινες ζωές. Όλα αυτά τα χρόνια εσείς τα έχετε ζήσει εδώ μέσα. Εμείς στην οικοδομή το τελευταίο διάστημα μόνο μετράμε γύρω στους 20 νεκρούς στους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί ο αγώνας που δίνεται είναι αγώνας για όλη την εργατική τάξη, για όλους τους εργαζόμενους, και γι' αυτό έχετε τη συμπαράσταση και την έμπρακτη αλληλεγγύη μας. Γι' αυτό έχουμε βρεθεί άλλες 3-4 φορές, όπως είπε ο Παναγιώτης, εδώ, σε αυτούς τους 22 μήνες και τη συνέχεια που έχετε μπροστά, γιατί ο αγώνας έχει ακόμα δρόμο, δεν φτάνει στο τέλος τις επόμενες μέρες, ούτε το Σάββατο, αλλά το Σάββατο θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί είστε ήδη νικητές σε αυτό το πολύμινο αγώνα. Τέτοιες μάχες ξέρει να τις δίνει η εργατική τάξη και τις έδωσε και στο λιμάνι αυτές τις μέρες με τους εργαζόμενους εκεί της Κόσκο που είχαν μία πρώτη νίκη. Τις έδωσε και εργαζόμενοι τηλβεράδες που κι αυτοί θρηνήσαν ανθρώπινες ζωές, αλλά είχαν κάποιες κατακτήσεις, και όλες αυτές οι νίκες ήρθαν μέσα από το λαϊκό ποτάμι αυτό της συμπαράστασης αλληλεγγύης που έδειξαν τα σωματεία σε αυτούς τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και το Σάββατο θα είμαστε και εμείς εκεί και απευθύνουμε κάλεσμα, ήδη έχουμε βγάλει και τις ανακοινώσεις μας, σε όλους τους οικοδόμους και όλους τους εργαζόμενους στις κατασκευές, να πλημμυρίσουμε το Σύνταγμα, γιατί πολύ απλά πρέπει να δοθεί το μήνυμα και στην κυβέρνηση αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα αστικά κόμματα που έχουν τα τελευταία χρόνια φτάσει τη λάρκο σε αυτή την κατάσταση, αλλά και συνολικά για όλες τις συνέπειες που βιώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα σε κάθε χώρο δουλειάς. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε βροντερό παρόν το επόμενο Σάββατο και θα είστε σίγουροι ότι ο αγώνας σας θα σας βγάλει ήδη νικητές, θα βγάλει νικήτρια την εργατική τάξη όλης της χώρας. Καλή δύναμη σε όλους.